επιστρέψαμε και σήμερα τέτοια μέρα πρέπει να μιλήσουμε και για μόδα. Κατερίνα Μαναλαράκη μαζί μας. Κατερινάκι μου, καλημέρα. Είσαι καλά? Καλά, είμαι καλά. Είμαι και μ' αρέσει που τα ρούχα που μας προτείνεις δεν είναι τα αμυγός κόκκινα που έχουμε συνηθίσει να φοράμε. Ξεκινάμε με κόκκινο βέβαια, αλλά του βάζουμε λίγο χρωματάκι και άλλο πάνω. Ναι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλούς συνδυασμούς, αρκεί να αισθανόμαστε ωραία. Να ακολουθήσουμε τα χρώματα που μας ταιριάζουν, τη στάση της σεζόν. Μπορούμε, για παράδειγμα, να φορέσουμε ένα κολάν γυαλιστερό, όπως αυτά, που είναι πολύ της μόδας. Και πάρα πολύ μόδα αυτό που λες. Ακριβώς, και να το βάλουμε από πάνω με ένα φόρεμα. Α, για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο ιδιαίτερο, ε, να το. Φανταστικό συνδυασμό. Και μία γόβα από κάτω, να πω στην αυτή η ασημένια που φοράω. Ναι, και μία αναμενόμενο. Γιατί να σου πω κάτι, έχει δίκιο. Θα πα με το κόκκινο που είναι ωραίο και είναι τη ημέρα, αλλά κινδυνεύει να είσαι με τι μισέ παρόμοια αντιμένη. Ακριβώ. Ε? Μετά μπορούμε απλά να χρησιμοποιήσουμε ένα πανοφόρι κόκκινο. Mm-hmm. Και να βάλουμε ένα λεοπάρα από μέσα. Αχ, εμένα τα λεοπάρα με τα κόκκινα μου αρέσουν και πάρα εγώ, πολύ. Τρελαίνομαι και αυτό σε παραπέμπει και σε μια άγρια νύχτα πιο λεοπάρ. Γιατί έχει ένστικτα και διαθέσει που ασχέτω αν λόγω κούραση κάποια στιγμή. Θα εξανεμιστούμε, αλλά τουλάχιστον ξεκινάς με ωραίες διαθέσεις. Πολύ ωραίο. Οπότε το λες και σαν πανοφόρι. Ακόμα να μην είναι το βασικό στοιχείο δηλαδή. Ακόμα και με το τζιν μας μπορούμε να βγούμε και να προσθέσουμε κάτι κόκκινο. Να πάρουμε ένα. Όπα. Α, να βάλεις κάτι πιο εντυπωσιακό, λες. Να βάλεις λοιπόν ένα τζιν με ένα τόπ με παγέτα. Η παγέτα πάντως έχει επιστρέψει τη μόδα πολύ δυναμικά. Και θα είναι και το καλοκαίρι, έχω να σου πω. Βέβαια. Που συνήθως το καλοκαίρι δεν φοριέται, φοράμε πιο ήσυχα. Ναι, αλλά το καλοκαίρι που έχουμε να πάμε και σε όλους τους γάμους. Να, θα ξεκινήσουν από σήμερα οι προτάσεις. Έτσι. Θα βάλουμε και τις παγέτες μας. Εντάξει, τώρα αυτό είναι φανταστικό ρούχο, αλλά πρέπει να ξέρεις και πού το φοράς. Δηλαδή, αν πας στην ταβέρνα της γειτονιάς σου, ναι. Αλλά σε ένα μπαρ μπορείς να πας. Σε ένα μπαράκι μπορείς. Γιατί θα τρεμοπαίζει έτσι και το φως και το. Και αυτό έχει και γραμμή λίγο κιμονό. Μπορεί να το βάλεις και σαν ζακέτα δηλαδή από πάνω. Α, με ένα μαύρο κολάν. Ακριβώς, ακριβώς. Ή και με το τζιν. Και τι ωραία που ταιριάζει και με το τζιν. Πολύ ωραία. Θέλω να πω πάντως, εσύ Κατερίνα, ότι είσαι εδώ και πάντα όταν έρχεσαι εδώ, από τη μία κοιτάς τα ρούχα, αλλά από την άλλη είναι αυτές οι μυρωδιές. Και μου έχεις πει το μυστικό. Και θέλω να το μοιραστούμε λίγο με τις φίλες μας και να δείξουμε και άλλα ρούχα και αξεσουάρ. Εγώ επειδή τα είχαμε παρουσιάσει και την προηγούμενη φορά αυτά τα καινούργια, την καινούργια σειρά της Lenore, τα In Unstoppables, θέλω να πω ότι τη χρησιμοποίησα και πραγματικά τα ρούχα και τα δικά μας και των κοριτσιών μας μύριζαν σαν να τα είχα ψεκάσει. Πώς γίνεται αυτό? Με άρωμα, ε. Ναι. Γιατί είναι ενισχυτικό αρώματος και όντως κάνει τη δουλειά του πάρα πολύ καλά. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου τελικά, έχεις διαλέξει? Ποιος... Τα χρησιμοποίησα και τα, και τρία, τα τρία, έτσι. Και τα τρία εξίσου αγαπημένα. Και τα τρία, ακριβώς. Δεν το χρησιμοποιούμε αντί του μαλακτικού, το βάζουμε σαν ενισχυτικό του αρώματος. Θύμισέ μας, εγώ θυμάμαι, το ανοίγουμε. Το ανοίγουμε. Χρησιμοποιούμε το καπάκι του σαν μεζούρα. Mm-hmm. Ωραία. Βάζουμε εδώ ένα καπάκι από μπύλιες. Ωραία. Τα βάζουμε μέσα στον κάδο πριν από τα ρούχα. Τα ρούχα μας, το μαλακτικό μας, το απορριπαντικό μας. Το που πέσουν, πάνε παντού. Το σιάζουν μυρωδιά, δηλαδή. Και εδώ δεν πάει παντού τώρα, παιδί. Δεν το συζητώ, παιδί μου. Όμως μου είχε κάνει εντύπωση. Δηλαδή και μετά το σίδερο, και αφού στεγνώσουν και μετά από μέρες το συρτάρι, και πάλι μυρίζουν τα ρούχα πάρα πολύ. Για 12 εβδομάδες μέσα στην ντουλάπα κρατάνε τη μυρωδιά τους. Άρα μου λες ότι δεν είναι αντί του μαλακτικού. Μπορώ όμως να το αντιστοιχίσω με κάποιο μαλακτικό της σειράς Lenore. Κάνουμε το συνδυασμό που θέλουμε. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι θα πάρουμε εδώ το χρυσό. Τον μπες και θα πάμε μέσα στο χρυσό μαλακτικό. Κάνουμε το συνδυασμό, βγάζουμε την προσωπικότητά μας. Πώς επιλέγουμε την κολόνια μας? Ναι, απλά μήπως έχει το φόβο μια κυρία ότι μπορεί να αναμειχθούν τα αρώματα. Αλλά ούτως ή άλλως αυτό είναι πιο ισχυρό. Όλα αναμειγνύονται πάρα πολύ ωραία και δεν είναι πολύ ωραία και βγάζουν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και δημιουργούν αναμνήσεις. Γιατί σωστό. Το άρωμα είναι ανάμνηση. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Θυμάμαι ότι το είχαμε πει την άλλη φορά και επειδή πραγματικά αξίζει να το θυμίσουμε, μπορούμε να το βάλουμε και σε ένα πουγκάκι, μας είχες πει. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μέσα σε πουγκάκι, μέσα στην ντουλάπα. Βέβαια δεν είναι αυτή η πρώτη του χρήση. Η πρώτη χρήση για να μας δώσει το τέλειο αποτέλεσμα είναι στην πλήση μας, στο πλυντήριό μας. Αλλά παιδί μου, το ενισχύουμε γιατί κάνω εγώ τα πουγκάκια μου, τα βάζω στα σιρτάρια και δεν είναι εξτρά. Έχει το άρωμα, επειδή έχει πληθεί, τσουκ, το δυναμώνω. Μια και ήρθα σε αυτό το τραπέζι, πες μου λίγο και για αξεσουάρ, τι προτείνει σε μια κυρία? Δηλαδή, αν έχει ντυθεί λίγο πιο ήσυχα, φοράει ένα δυνατό αξεσουάρ? Οπωσδήποτε. Εξαρτάται αν το ρούχο μας, για παράδειγμα, έχει μεγάλο κόψιμο στο λαιμό, θα ενισχύσουμε την εμφάνισή μας με ένα μεγάλο κολιέ. Έχει ένα πολύ ωραίο με χρώματα εκεί στα χέρια αυτό, σου. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Που έχει και λίγο μια ιδέα κόκκινο, αλλά και άλλα χρώματα. Και είναι ένα κολιέ που το φοράμε και χειμώνα και καλοκαίρι. Σωστό. Και είναι και ethnic, δίνει στην εμφάνιση. Πάνω από ένα t-shirt να σου δείξω, Σταθήνα. Το φέρνω. Όντως, ένα πολύ απλό γκρι t-shirt, ε. Κοίτα εδώ. Φανταστικό. Δηλαδή μπορούμε να το έχουμε στην τσάντα μας, μία μέρα που θέλουμε να βγούμε το βράδυ μετά το γραφείο ή μετά τη δουλειά μας κατευθείαν. Φοράμε το t-shirt μας με ένα σακάκι, για παράδειγμα.
Και μετά από πάνω προσθέτουμε και το κολιέ και είμαστε έτοιμες. Τέλεια. Και είμαστε έτοιμες για έξοδο. Και είναι αυτό που λες, το έχεις και στην τσάντα και στο γραφείο σου χαλαρή, δεν σε κοιτάνε όλοι. Ακριβώς. Και είσαι και σωστή για μετά. Και αυτή μου άρεσε πάρα πολύ η φόρμα. Την έχω βάλει σε μαύρο εγώ στην εκπομπή. Και έχει και πολύ ωραία εφαρμογή. Γενικά και οι ολόσωμες παραμένουν στη μόδα, αν θυμάμαι πάρα καλά. Πολύ και κολακεύουν πάρα πολύ και βγαίνουν σε πολλές και διαφορετικές γραμμές. Και επομένως μπορούμε να βρούμε αυτή που ταιριάζει στο σώμα μας. Πώς καταλαβαίνει μια κυρία αν το ύφασμα της φόρμας δεν είναι αυτό που αναδεικνύει τις όποιες ατέλειες έχουμε? Δηλαδή, εγώ έχω δει με κάποια άσπρα παντελόνια, λέω αχ, Παναγία μου. Με κάποια άλλα είμαι εντάξει. Όλα είναι θέμα πατρών και γραμμής. Αν θέλουμε να κρύψουμε πόντους από την περιφέρεια, προτιμάμε αυτά που ξεκινάνε από αυτό το σημείο και κάτω και ανοίγουν λίγο. Μάλιστα. Λίγο και πάρα έτσι. Πολύ ακριβώς. Μάλιστα. Για να μην κολλάνε πάνω στο σώμα. Εγώ θα πρότεινα για σήμερα λοιπόν και ένα μαύρο σύνολο. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτή η ποιότητα. Τι είναι, πώς λέγεται αυτή η ποιότητα? Είναι ένα ιδιαίτερο ύφασμα που κάνει λίγο μπουκλέμες. Φανταστικό και κρόπτο που είναι. Και εδώ θα περάσω μπροστά σου τώρα, λίγο συγγνώμη. Όχι, σκέφτομαι ότι με την κόκκινη γόβα είναι ταιριάζει τέλεια. Και θα μπορούσα πάνω να βάλεις ένα μέσο κολιέ. Πάρα πολύ ωραίο. Και να δώσω έτσι έμφαση. Ναι, τώρα. Κράτα το εσύ. Μπράβο, να το. Εκεί. Εκεί, το βρήκαμε. Το βρήκαμε, να το. Φανταστικό. Και μπορείς να δώσεις έμφαση με το αξεσουάρ ή το παπουτσάκι. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραίο. Το ζήτημα νομίζω σε αυτή τη μέρα, όπως και σε όλες τις σημαντικές ημέρες, είναι να μην προσπαθούμε να υπερβάλλουμε. Γιατί όταν μια γυναίκα προσπαθήσει να υπερβάλλει και να κάνει το κάτι παραπάνω, συνήθως έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Να μην γινόμαστε επιτηδευμένες, να ακολουθούμε αυτό που πραγματικά μας ταιριάζει, αυτό με το οποίο αισθανόμαστε άνετα, όμορφες. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που κάνεις δηλαδή τώρα, είναι μεγάλη υπόθεση τα μπιζού και τα αξεσουάρ. Σωστό. Πού να το βάλω, παιδιά, εδώ. Να το. Λοιπόν, όσο εγώ χαζεύω και βρω και άλλα ρούχα να μου εξηγήσεις, πες μας λίγο για τα δωράκια που δίνουμε στον κόσμο. Α, ωραίο σκουλαρίκι. 5 τυχεροί κερδίζουν από μία σειρά Lenore Unstoppables που είναι τα 3 διαφορετικά προϊόντα. Λοιπόν, είναι το χρυσό. Θες να μας πεις για τα αρώματα? Είναι το ενισχυτικό άρωμα ρούχων, το χρυσό, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Το ροζ είναι το πολύ λουλουδάτο. Και αυτό είναι λίγο πιο. Φρεσκάδα, λίγο θάλασσα, λίγο διακοπέ. Λίγο παιδική κιόλας, κάπως. Αυτό ναι, το έχεις δίκιο. Και μια φρεσκάδα όμως, δηλαδή πολύ. Το φρεσκοπλημένο, το καθαρό. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Δυστυχώς δεν ξέρω, δεν έχει δειγματολόγιο στα σούπερ μάρκετ για να μπορείτε να το μυρίζετε. Αλλά ειλικρινά σας λέω, αξίζει να το δοκιμάσετε γιατί είναι μια μυρωδιά. Μένει, δεν είναι διαφήμιση, δεν το λέμε για να το διαφημίσουμε. Είναι μια μυρωδιά εξαιρετική. Που μένει και θα το διαπιστώσετε στα ρούχα σας. Λοιπόν, για να δούμε και άλλα ρουχάκια. Τι μου προτείνεις άλλο? Α, το λουλουδάτο παραμένει στη μόδα χειμώνα-καλοκαίρι. Χειμώνα-καλοκαίρι και είναι και ευκαιρία. Τώρα μπορούμε να πάρουμε από τώρα ένα φόρεμα από τις χειμερινές κολεξιών σε λεπτό ύφασμα και να το βάλουμε και την άνοιξη. Με μια ωραία ζώνη ενδεχομένως. Ε. Επίσης, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι μπουτονιέρες. Θεωρώ ότι δίνουν πολύ σε ένα ντύσιμο. Για δώσ' μου, εγώ που φοράω ένα κόκκινο μονόχρωμο. Θα μπορούσα να το βάλω. Φυσικά. Αυτό είναι τη Κατσανίτου. Ναι, που το κατάλαβες. Κατάλαβε η αξιντάκτριά μου που είναι αγαπημένη. Πολύ ωραίο ρούχο. Α, κάπα. Ναι, ναι. Μισό λεπτό. Φαντέρω, μπράβο. Ναι. Όντως όμως δίνει. Βέβαια με τέτοιο κρύο σήμερα. Εντάξει, λίγο θα κάνουμε ότι δεν κρυώνουμε. Εδώ η Kate Middleton χθες αγάπη πήγε στο κόκκινο χαλί και δεν φορούσε τίποτα. Αχ, και τι ωραία με το κόκκινο στα ματινά. Μοβ, ροζ, κόκκινο. Ναι, παρόλο που θα έχεις άγχος ότι είναι πολλά τα χρώματα, το αναδεικνύει πάρα πολύ ωραία. Είναι κάποια χρώματα που πραγματικά ταιριάζουν μεταξύ τους. Ναι. Όπως αυτά, έτσι. Πάρα πολύ. Και είναι και ένα ωραίο κομμάτι αυτό. Επίσης, μια άλλη επιλογή είναι οι δαντέλες. Α, βέβαια, τα κροσέ είναι γενικά τα δαντελένια. Παραμένουν στη μόδα και φέτος. Πολύ, πολύ και θα είναι και του χρόνου. Πριν κανένα δύο χρόνια ήρθαν στη ζωή μας. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι ένα κλασικό, πολύ ωραίο φόρεμα. Ταιριάζει σε ξανθιά, σε μελαχρινή και μπορείτε να το έχετε για όλες τις περιστάσεις της ζωής σας. Αυτό για εκείνες κυρίες που θέλουν να κινηθούν στο ρυθμό του Βαλεντίνου αποκλειστικά. Ακριβώς. Αλλά θα μπορούσαμε να πάρουμε και κάποια από αυτά που ήταν πολύ της μόδας φέτος. Α, δηλαδή, τα γυαλιστερά, βέβαια. Οι φούστες με ένα πουλόβερ που έχει μια ιδιαιτερότητα. Να το. Και ένα άλλο που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ είναι να χρησιμοποιήσουμε παγέτα στο κάτω μέρος και πουλόβερ από πάνω. Πολύ ωραίο. Άκου τώρα τι ερώτηση μου ήρθε. Αυτά τα pullover που δεν θα τα βάζα πλυντήριο, θα τα έπλαινα στο χέρι, γιατί καν δεν είχαν ένα λεκέ. Για πλύση στο χέρι. Α, για πλύση μου στο χέρι ενδείκνυται το. Να σε βοηθήσω μισό λεπτό. Όχι, για το μικρόφωνο. Καλύτερα στο πλυντήριο. Μάλιστα. Στο πλυντήριο. Στο πλυντήριο. Κοίτα, βέβαια υπάρχει στο πλυντήριο προγραμματάκι το οποίο. Το είναι ειδικό για τα μάλινα. Ειδικό για τα μάλινα. Εκεί τα βάζω. Γιατί δεν θέλω να στερούμε τη μυρωδιά, οπότε. Παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω τι να πρωτομυρίσω. Διεκδικήστε τα δώρα μας, αξίζει τον κόπο και όσοι δεν τα διεκδικήσετε, τα μυρίστε τα και χρησιμοποιήστε τα.
Λοιπόν, πολύ ωραίες ιδέες μου δώσες. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ω, και αυτό πολύ μόδα, ε. Ναι, 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 τα σκισμένα πάρα πολύ. Μάλιστα, επιστρέφουμε για κληρώσεις. Και αυτό το χρυσό, τέλειο. Σας χαμόγελο να είναι ζωγραφισμένο στα χιλάκια σας, σωστά? Σωστά, πολύ σωστά. Γιατί αυτό που νιώθουμε, αυτό εκπέμπουμε. Ακριβώς. Και αυτό εισπράττουν οι άλλοι. Τι θα κάνετε, θα το γιορτάσετε? Τι να γιορτάσετε? Ο Παπανώτας θα είναι σε ένα κρεβάτι και θα περιμένει τους ακροατές του Α989. Εγώ θα πάω στο Παρίσι. Θα πάω στο Παρίσι. Α, Παρίσι Σεντζερμέν έχει, Champions League, κατάλαβες, μας δουλεύει. Ελενάκη μου, λοιπόν, πρέπει να σε βγάλω για ένα ποτάκι σήμερα. Θα βάλω το ζιβάγκο μου στα ματίνα μου. Ναι, είδατε τα γόρια σας που βλέπουν Paris Saint-Germain και σας θα βγείτε. Καλά, όχι για σένα. Αν θέλετε, μπορείτε να έρθετε εκεί που θα είμαι εγώ. Τι, να δούμε ποδόσφαιρο, ενώ σου κάνουμε τη σερβιτόρα. Θα με μόνο. Έχεις παρέα. Με φιλαράκια. Λοιπόν, πολύ ερωτικά και τα αρώματα του Lenore. Τα δωράκια θα σας τα δώσουμε αύριο, γιατί ανεβάσαμε τώρα τη φωτογραφία για να έχετε το χρόνο να κάνετε τα retweet σας. Τα λέμε αύριο, να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Εγώ σε ευχαριστώ και ας πνιγώ.